αφιερωμένη στο Χρήστο Νικολόπουλο, έναν σπουδαίο συνθέτη, έναν καταπληκτικό μουσικό και έναν μοναδικό άνθρωπο και φίλο. Εμείς που τον έχουμε γνωρίσει από κοντά ξέρουμε ότι πραγματικά δεν έχει τέλει η ανοιχτή του καρδιά, η μεγαλοσύνη του και η γενναιοδορία του. Έχω λοιπόν πάρα πολλές χαρές σήμερα, γιατί συνάντησα υπέροχους, καταπληκτικούς, ταλαντούχους, νεαρούς μουσικούς και μεγαλύτερους γεμάτους πάθος, αγάπη για τη μουσική και όλη τη συνέχεια. Και κατάλαβα πως για όλο αυτό το υπέροχο που συμβαίνει σήμερα και που αισθάνομαι πολύ τυχερή, υπάρχει ένας ηθικός αυτουργός, μια συνθετική κόλλα που τραφέρνει όλα κοντά, ένας εμπνευστικός άνθρωπος που πραγματικά γνωρίζοντάς το, ένιωσα ότι μεγάλωσε η οικογένειά μου. Μάλιστα, ένα τεράστιο ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία. Επειδή δουλέψαμε πάνω από 20 χρόνια μαζί, θεωρώ ότι είναι η καλύτερη λαϊκή φωνή που βγήκε από το νησί μας. Είναι ένας άνθρωπος που πριν από 20 χρόνια είχε δεχθεί προτάσεις από τον Λαλάρα, του επώνυμους, να πάει στις μεγάλες σκηνές της Αθήνας, όμως προτίμησε να μείνει στο νησί μας και να κάνει την καριέρα εδώ. Τώρα βλέπω εκεί τον κύριο Καρδούλια, πρέπει να αναφερθώ και σε αυτό, είναι χορηγός μας και παραδρομής δεν μπήκε στο πρόγραμμα. Συγγνώμη φίλε. Λοιπόν, μετά από 2 χρόνια καραντίνας, πολλές φιλαρμονικές στην Ελλάδα δεν μπορούν ακόμα να ανασυνταχθούν. Σε αντίθεση με αυτά τα παιδιά που αποδεικνύουν απόψε ότι δίκαια κατέχουν τη θέση στις 10 καλύτερες φιλαρμονικές της Ελλάδος. Να είστε σίγουροι ότι όλες οι φιλαρμονικές της Ελλάδας απόψε ζηλεύουν αυτό που έχουν καταφέρει αυτά τα παιδιά. Να είστε λοιπόν πολύ υπερήφανοι για τα παιδιά σας. Σχεδόν όλη αυτή η μουσική είχαν στα χέρια μου 9-10 ετών. Ξεκίνησαν μουσική και σήμερα παρτίζουν αυτή την υπέροχη και μοναδική ορχήστρα πανελλαδικά. Μέσα από την φιλαρμονική μας έχουν βγει άριστη μουσική, οι οποίοι διέπρεψαν και συνεχίζουν να διαπρέπουν και στο νησί μας, αλλά και στην Αθήνα δίπλα στους καλύτερους. Θέλω να ευχαριστήσω τους υπέροχους μουσικούς μου, που χρόνια τώρα υπακούν αδιαμαρτύρητα στην πακέτα του μαέστρου τους. Ένα χειροκρότημα για αυτά τα καταπληκτικά. Γιατί ξέρετε και εγώ, μπορεί να φέρω με λίγο γλυκούλης, αλλά όταν αγριέψω, καλύτερα να μην με βλέπετε, ξέρουν αυτοί. Λοιπόν,
Θέλω να ευχαριστήσω και όλους τους επαγγελματίες μουσικούς και τραγουδιστές που πλαισιώνουν την Ορχήστρα Ποικίλης Μουσικής. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Μητροπολίτη μας, στον Δήμαρχο της Πόλης, κύριο Θεοδόση Νικηταρά, στον Πρόεδρο του ΔΟΠΑΒΣ, εδώ είναι ο Πρόεδρος, στην Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, την κυρία Σέλη Γλάκο, σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο. Ευχαριστώ τα στελέχη και τους συναδέλφους μου στο ΔΟΠΑΒΣ. Ευχαριστώ τους συγχωρείτες μας, τον κύριο Νίκο Λαγό που ήρθε από την Αθήνα και τον δικό μας τον Αλέξανδρο Δερμηγιάννη για τον υπέροχο ήχο που έχουμε απόψε. Ευχαριστώ τον κύριο Τάσο Ρούση, επίσης ήρθε από την Αθήνα, ο οποίος επιμελείται την υπογράφηση της συναυλίας για να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα ωραίο μιλινί, να το έχουμε να το θυμόμαστε, να το βλέπουν και οι νέες γενιές. Ευχαριστούμε όλα τα ΜΜΕ του νησιού μας, που σε κάθε ευκαιρία προβάλλουν το έργο της φιλαρμονικής μας. Ο Δήμος καλύπτει ένα μεγάλο μέρος των εξόδων μας. Τώρα, αν αυτή η ομάδα θέλει να κάνει την υπέρβαση και να κάνει κάτι παραπάνω, εδώ έρχονται οι συμπολίτες μας, οι οποίοι με μεγάλη χαρά έρχονται στα πόδια μας και λένε «Εδώ είμαστε, τι μπορούμε να κάνουμε για σας». Οπότε έχουμε πολλούς χορηγούς οι οποίοι πληρώνουν και αυτοί ένα μέρος των εξόδων ώστε να μπορούν να γίνονται αυτές οι μεγάλες υπερπαραγωγές. Για να πραγματοποιηθεί λοιπόν αυτή η συναυλία, δούλεψαν και πρόσφεραν πολλοί άνθρωποι. Το λιγότερο που μπορώ να κάνω είναι να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν στους μικρούς και μεγάλους χορηγούς μας που τόσα χρόνια καλύπτουν ένα σημαντικό κομμάτι των εξόδων μας για να μπορούμε να κάνουμε αυτές τις μεγάλες παραγωγές. Ευχαριστώ τον Διευθυντή και όλο το προσωπικό του ξενοδοχείου Πανόραμα Κυπριώτης για την άψογη συνεργασία που είχαμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην εταιρεία Art & Commercial Studio του Νικηφόρου Πιταρά για τη βιντεοσκόπηση που φέρει 5 κάμερες και τη φωτογράφηση της απόψης της συναυλίας. Ευχαριστώ τον κύριο Νίκο Πουλιού, το Κοσακτή, το Κοσκοτέρ, ο οποίος ανέλαβε όλη τη φιλοξενία των καλλιτεχνών. Ευχαριστώ τον Ραδιοσταθμό Έκφραση 97 για τη σημαντική χορηγία για την πραγματοποίηση της απόψης συναυλίας. Τον Αθλητικό Σύλλογο Έσπερος, ο οποίος είναι υποστηριχτής της απόψης μας συναυλίας. Ευχαριστώ την ομάδα συντονισμού. Έχουμε και μία ομάδα που αμέσως, μόλις αντιληφθεί ότι κάτι θέλω να φτιάξω, τσακ έρχονται, εδώ είμαστε, τι θέλεις. Λοιπόν, ευχαριστώ τις δύο Μαρίες, τον Ιουσούφ, τον Στέφανο, τη Μαρίνα, τον Γιώργο και τον Γιασάρ. Μα πάνω απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς τους γονείς που με εμπιστεύεστε τόσα χρόνια, μου εμπιστεύεστε τα παιδιά σας. Στην τρυφερή ηλικία των 9, των 10 ετών και για την άψογη συνεργασία που έχουμε όλα αυτά τα 28 χρόνια, πάντα για όφελος των παιδιών μας. Βλέπω τώρα εκεί τον Ντούμπιση που πάνω λίγο, ο οποίος έχω στο γραφείο μου μία φωτογραφία, παιδιά που έχει έρθει τόσο τώρα και τον βλέπω παντρεμένο με παιδιά μάσπρα μαλλιά. Τι να πω. Λοιπόν, τώρα θα μου επιτρέψετε να σας παρουσιάσω αυτήν την εκπληκτική ορχήστρα. Θέλω να κάνω μια αναφορά πρώτα σε δύο εξαιρετικούς μουσικούς με πανελλήνια εμβέλεια που πλαισιώνουν την απόψινή μας συναυλία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε ένα από τα καλύτερα μπουζούκια της Ελλάδος, είχο παραγγείλε, Χρήστο Χότση, θα τον ξέρετε και από την εκπομπή στην δουλειά μας, ο οποίος πλέον είναι και ο προσωπικός μου φίλος, που ήρθε από την Αθήνα και ομόρφινε την απόψινή μας συναυλία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον γνωστό και εξαιρεταίο Δρόσο Σκυλά, ο οποίος θα το θυμάστε και από πανέ για πολλά χρόνια στην εποχή ένας από τους καλύτερους χρωστούς της Αθήνας. Πάμε τώρα, τα δύο μπουζούκια τα δικά μας. Γιώργος Καντζιαντονίου, Γιώργος Καντζιβάνη. Τα τρομπόνια μας. Κιχάλης Τούμπης. Νίκος Γρίτσας. Δημήτρης Λιπέρης. Σήκου πάνω Δημοκράτη. Δημοκράτης Μητούσης. Και Κωνσταντίνος Μέγκος. Άλτο Σαξόφωνο. Τζορτζίνα Μαρκάκη. Ηλυρία Τσέλα. Τα τενόρο Σαξόφωνο. Πέτρο Τζανιντουλάκος. Μανώλης Καρμαντάς. Και ήταν η σειρά στη
Στέφανος Μακαρίτης. Τα ειδόνια της ορχήστρας, τα φλάουτα μας. Μαρία Γκαλή. Τεοδόρα Κοφτουγάρα. Ντέμι Μοσχίδη. Τα κλαρινέτα μας. Τζάνια Γεωργίου και Αφροδίτη Φουρτούνη. Τροπέτες, καθηγητής μουσικής. Βασίλης Κούτουρας. Γιώργος Κουμουτσής. Τώρα, μια και αναφέρθηκα στον Έσπερο, αυτοί οι δυο νεαροί εκεί είναι άτος. Λοιπόν, Φίλιππος Γουναρής, ο οποίος βάζει και καλά τρίποδα στον τελικό. Έτσι, συμφωνείς πρόεδρε. Ξολάκης, απίθανα τρίποδα. Λοιπόν, και ο Μιχαήλ για πρώτη φρασί του, άντρα κρανάτος, Μιχαήλ Ποταμιάνος. Μανώλης Θερής, Γιώργος Κουτελίτσας. Λοιπόν, στην κιθάρα, Γιώργος Καλμούτης. Ο πιτσιρικάς της ορχήστρας μας, ο φίλος μου τον κουμπάρο του, Σάκης Πιλάτος στο πάστο. Τίμανα, Αντώνης Χατζηπαυλής. Στα Τιμπάνια, Αλής Μαντσάφουλου. Στο Γιάννο, ο καθηγητής μουσικής Λευτέρης Πουλού. Πιο πολύ χειροκρότημα αυτούς από εμένα. Μην κάνω το καλά. Λοιπόν, το πρόγραμμα μας παρουσίασε ανάψογα απόψε ο Αλέξης Παντελίδης και η Κατερίνα Μενακάρη. Για εσάς απόψε τραγούδησα η Μαρία Πουλιού, ο Μανώλης Θαλασσινός, πού είσαι Μανώλα, ο Παναγιώτης Κυπρέος και ο Αλέξης Παντελίδης βέβαια. Λοιπόν, κάτω εδώ τελειώνω. Α, και ο Μάριος Παπαδημητρίου που βάζει τα βίντεο, ξεχνά τη δουλειά, ναι, σκάζει και τον βαθιστικό μου. Να είμαστε λοιπόν καλά, υγιείς.